Το παρόν νομοσχέδιο συμπληρώνει το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, το νόμο 44-42 του 2016. Και αυτός ήταν ενταγμένο στην ίδια στρατηγική της θωράκισης, της ανταγωνιστικότητας, της κατεργής και οδοφορίας. Εντάσσει το παρόν νομοσχέδιο μια σειρά δραστηριότητες που δεν είχαν ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία, όταν είχε φέρει το νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016, διαμαρτύρονταν γιατί οι θεσμοί ενέκριναν τις ρυθμίσεις του και δεν υλοποιήθηκε ο δικός της νόμος του 2014 που είχε γίνει αποδεκτός. Ο κύριος Χατζηδάκης τότε έλεγε στην Ολομέλεια, όταν ψηφίζεται ο νόμος γεμάτος πίκρα, «Κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ξεκάθαρα ότι με λείπουμε σημειώνω πως οι πιστωτές που είχαν συμφωνήσει και χαιρετήσει την προηγούμενη ρύθμιση που πρόβλεπε ο νόμος πλαίσιο ο 42-62 το Μάιο του 2014, έρχονται και συμφωνούν με τη δική σας», έλεγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το αστικό κράτος έχει βέβαια συνέχεια. Αυτός ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η βάση την οποία συμπληρώνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα κατατάσσει την Ελλάδα σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο ως πιστοφιλικότητα έναν των επενδύσεων και την επιχειρηματικότητα. Έτσι, το νομοσχέδιο προσαρμόζει το πλαίσιο υποστηρίζοντας το επιχειρήν που το ταυτίζει με το δημόσιο συμφέρον. Με το νομοσχέδιο διευκολύνεται η δράση των καπιταλιστικών επιχειρηματικών ομίλων, δημιουργείται πλέγμα θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους. Η απλοποίηση των διαδικασιών για την άσκηση της οικονομικής καταστασίας δραστηριότητας αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα της διαμόρφωσης ενός πιο ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, γιατί ακριβώς διευκολύνει και ξεπερνάει τους όποιους υποτυπώδεις έως σήμερα ελέγχους που υπήρχαν από τη μεριά του αστικού κράτους. Η κυβέρνηση τεκμηριώνει τη ρύθμιση με τον ισχυρισμό ότι το μοντέλο των εκ των προτέρων ελέγχων είναι γραφειοκρατικό, κοστοβόρο, ενώ ο έλεγχος μετά, κατά τη λειτουργία, είναι πιο αποδοτικός. Ο όποιος έλεγχος, αν γίνει, θα γίνεται εκ των υστέρων, εφόσον έχει ξεκινήσει η λειτουργία της επιχείρησης. Η κυβέρνηση δηλαδή αποδέχεται εκ των προτέρων την αξιοπιστία του εκάστοτε επιχειρηματία και των επιχειρηματικών επενδυτικών του σχεδίων. Πρόκειται για διατάξεις που εντάσσονται στο πακέτο των φιλοεπενδυτικών ρυθμίσεων με στόχο να διευκολυνθούν μεγάλες επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις ενισχύει τους κινδύνους που ελοχεύουν για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και είναι πολύ σημαντική για τους εργαζόμενους και τον λαό. Είναι γνωστή η κατάσταση που επικρατεί. Οι καταγγελίες εργαζομένων και συνδικάτων είναι πολλές. Τα περιστατικά πολλά που επιβεβαιώνουν ότι δεν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας ούτε με το προηγούμενο καθεστώς, πολύ δε περισσότερο τώρα που θα είναι στην καλή διάθεση του επιχειρηματία να τα εφαρμόσει με κίνδυνο για τους εργαζόμενους, τη δημόσια υγεία, με κινδύνους περαιτέρω για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να απλοποιήσουν μέχρι να μηδενίσουν τη διαδικασία απόκτησης άδειας δραστηριότητας διαφόρων τομέων, όπως της ψυχαγωγικής δραστηριότητας, ακόμα και σε ευαίσθητους τομείς, όπως τον κλάδο της υγείας. Το άρθρο 4 αφορά την απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρων διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για αμαία. Απονομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα και απονομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, εφόσον προβλέπεται από τη λειτουργία τους. Μια σημαντική υπηρεσία για τις ανάγκες των ηλικιωμένων και των αμαία, αντί να αναπτύσσεται σχεδιασμένα από το κράτος και να καλύπτει όλους όσους την έχουν ανάγκη, συνδέεται με την ανοιχτή ή συγκαλυμμένη επιχειρηματική δράση. Η ιδέα ανάπτυξή της από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως και από τους Δήμους, παρέχεται σε ανταποδοτική βάση άμεσα ή έμεσα. Ως ΚΚΕ είμαστε ενάντια στην ίδρυση και λειτουργία δομών πρόνοιας, όπως είναι τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και τα κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για αμαία, από οποιονδήποτε ιδιώτη, είτε έχει τη μορφή του φυσικού προσώπου επιχειρηματία, είτε τη μορφή επιχείρησης ΜΚΟ, φιλανθρωπικό σωματείο, ιδιωτικό κέντρο. Το κράτος πρέπει να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία όλων των απαραίτητων δομών προστασίας των ηλικιωμένων και των αμαίων,
σε πανελλαδικό επίπεδο. Δομές που θα λειτουργούν με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, τον απαραίτητο εξοπλισμό, με όλο το αναγκαίο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, με όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Να εκπονούνται δε σύγχρονα προγράμματα για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών των ανθρώπων. Η ανάγκη για την ύπαρξη και λειτουργία τέτοιων δημόσιων δομών αναδείχθηκε με τραγικό τρόπο στις συνθήκες της καραντίνας, όπου πολλοί ηλικιωμένοι και αμαία έπρεπε να αντιμετωπίσουν την πανδημία ο καθένας μόνος του, στο σπίτι του, λόγω της έλλειψης τέτοιων δομών. Είναι δε γνωστά τα περιστατικά σε κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων και αμαία του ιδιωτικού τομέα που αλώθηκαν από την πανδημία ακριβώς επειδή κριτήριο για τη λειτουργία τους δεν είναι η ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών, αλλά η απόδοση αυτών των δομών ως επιχειρήσεις. Στόχος λοιπόν των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου δεν είναι μόνο η απλοποίηση, αλλά συνολικά η κατάργηση του ελέγχου. Οι παλιές άδειες, όπως άδειες εγκατάστασης, άδειες λειτουργίας, άδεια περιβαλλοντολογική, συγχωνεύονται. Όλα γίνονται κατά δήλωση του επιχειρηματία και οι διαδικασίες των ελέγχων γίνονται με έναν αλγόριθμο με βάση το επίπεδο ρίσκου των αληθών στοιχείων που δηλώνει ο επιχειρηματίας. Δηλαδή, ο έλεγχος από το δημόσιο είναι σε επίπεδο εγγράφων που καταθέτει ο επιχειρηματίας και σε επίπεδο πραγματικών ελέγχων σε ποσοστό πολύ χαμηλό που καθορίζεται με πολιτική απόφαση και με πρόβλεψη ρίσκων που από μια βάση δεδομένων τέτοιων περιστατικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δημόσιο, με τις μεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε μέσα μεταφοράς και υλικοτεχνική υποδομή, δεν μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει ούτε τους ελάχιστους απαιτούμενους ελέγχους. Οι Δήμοι, επίσης, με τις ελλείψεις, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες. Δεν συμφωνούμε με τη λογική της απλούστευσης των διαδικασιών εγκατάστασης άδειας έναρξης και λειτουργίας, ακριβώς γιατί σε αρκετούς κλάδους υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, δημόσιας υγείας και άλλα. Είτε για τις εγκαταστάσεις, είτε για την επάρκεια, ακόμα και την ασφάλεια του προσωπικού. Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το χαρακτήρα των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, είναι η απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου οχημάτων. Η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου οχημάτων εντάσσεται στο άρθρο 5 του νόμου 44-42-16 του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή απαιτείται διαδικασία γνωστοποίησης. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκ των προτέρων έλεγχος, ότι πληρεί τις προδιαγραφές ο χώρος για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων ή ο τεχνίτης ιδιοκτήτης ή και οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων. Δημιουργούνται συνεργεία αυτοκινήτων δύο ταχυτήτων. Αυτά που μέχρι τώρα πληρούσαν τις διατάξεις και αδειοδοτήθηκαν και αυτά που υποτίθεται ότι είναι συμμορφωμένα με τη γνωστοποίηση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό οδηγεί σε μείωση των προδιαγραφών ασφαλείας για τις επισκευές, αφού δεν θα υπάρχει έστω και ο υποτυπώδης έλεγχος προσόντων και κτηριακών εγκαταστάσεων. Χαμένοι θα είναι πρώτα οι πελάτες των συνεργείων. Τα επιβατικά αυτοκίνητα κινούνται καθημερινά και μεταφέρουν επιβάτες με σχετικά μεγάλες ταχύτητες μέσα στον οικιστικό ιστό που προϋποθέτει να υπάρχει γνώση του αντικειμένου της επισκευής και συντήρησης. Επίσης, τα συνεργεία σχετίζονται με τις επαγγελματικές μεταφορές δημόσιας χρήσης και δεν μπορεί να αφαιθεί στην τύχη και την καλή θέληση η συντήρηση χιλιάδων επαγγελματικών και βαρέων οχημάτων. Είναι θέμα μείζονος ασφάλειας. Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου η κυβέρνηση συρρυκνώνει δημόσιες υπηρεσίες. Ο εξυγχρονισμός του αστικού κράτους, όπως προκύπτει το νομοσχέδιο, δεν προκρίνει δημόσιες υπηρεσίες. Εκχωρεί τον προσοδοφόρο τομέα των εμπορικών σημάτων που αποφέρει έσοδα περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στο ελληνικό δημόσιο, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ένα ιδιωτικό φορέα που θα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά τα έσοδα από τα εμπορικά σήματα με ανάθεση εργασιών σε ιδιώτες που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με μπλοκάκι και πιθανά σε ιδιωτικές δικηγορικές εταιρείες. Το επιτελικό κράτος παρέχει γη και είδο για τη διευκόλυνση της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων, μετακυλεί το όποιο οικονομικό κόστος στη τσέπη του ελληνικού λαού. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τα οικονομικά μέσα και τις κατάλληλες προσβάσεις θα προστατέψουν τα δικαιώματα εμπορικής ιδιοκτησίας τους, ενώ οι μικροί επαγγελματίες και οι αυταπασχολούμενοι που έχουν ήδη χτυπηθεί πολλαπλά από την πανδημία θα μείνουν απροστάτευτοι και πάλι απέναντι στο σκληρό ανταγωνισμό. Μέσα στην πανδημία, με τις απαγορεύσεις, κύριε Υπουργέ, τους περιορισμούς, τη δυσκολία αντιδράσεων, φέρεται και αυτό το νομοσχέδιο εχωρείται τμήμα της δημόσιας περιουσίας σε ζεστό χρήμα σε ένα ιδιωτικό φορέα που θα λειτουργεί
με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και με εργαζόμενους με διάφορες μορφές απασχόλησης. Προφανώς αυτά τα έσοδα που θα μεταφερθούν στους ιδιώτες, η κυβέρνηση θα τα συμπληρώσει με νέα μέτρα φορολογικά ή με μείωση της κρατικής χρηματοδότησης σε διάφορους τομείς, υγεία, παιδεία κλπ. Στις ρυθμίσεις δεν διευκρινίζεται ποια θα είναι η τύχη των υπαλλήλων που υπηρετούν στην αρμόδια διεύθυνση σημάτων και γενικά στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όταν η μια μετά την άλλη οι διευθύνσεις αυτής της υπηρεσίας διαλύονται και τα αντικείμενά της εκχωρούνται σε ανεξάρτητες υπηρεσίες ή σε ιδιωτικούς φορείς. Όπως προβλέπετε και η σύσταση διυπηρεσιακής μονάδα ελέγχου της αγοράς και η δυνατότητα ανάληψης δημοσίων συμβάσεων από ιδιωτικούς φορείς. Δεν αποκλείεται στη συνέχεια να ακολουθήσουν τον δρόμο του ιδιωτικού φορέα και οι τομείς της προστασίας του καταναλωτή και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Τέλος, ένα θέμα σχετικά με το άρθρο 60, τα ναυπηγεία Καραμαγκά. Η άδεια λειτουργίας διαχωρίζεται σε δύο άδειες αορίστου χρόνου μεταξύ της ΑΕ Ελληνικά Ναυπηγεία και της ΑΕ Ακινήτων του Δημοσίου. Διευκολύνεται έτσι. Διευκολύνεται έτσι τους διαγωνισμούς πώλησης των ναυπηγείων. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για δύο νέους διαγωνισμούς μετά το Πάσχα. Έναν από την εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου και έναν από τον ειδικό διαχειριστή. Οι δύο φορείς κατέχουν και πολλούν από περίπου 350 στρέμματα ο καθένας. Ο βασικός εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην έκθεση του ειδικού διαχειριστή, ενώ στην ΕΤΑΔ υπάρχει κυρίως η μεγάλη χτιστή δεξαμενή. Η κυβέρνηση με την ομοδοτική ρύθμιση και την άδεια λειτουργίας ναυπηγείου που δίνει στην ΕΤΑΔ, που αποκτούν και οι δύο άδεια αλλά και για τις δύο εκτάσεις, η κάθε μια χωριστά, και όχι μόνο αυτή, διευκολύνει παραπέρα τον διαγωνισμό. Πληροφορίες θέλουν ναυπηγικούς ομίλους αλλά και ομίλους από το χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας να ενδιαφέρονται για το ακίνητο της ΕΤΑΔ, που όπως φαίνεται προσβλέπουν σε μια τέτοια χρήση logistic αυτή της έκτασης. Στο άρθρο δεν αναφέρεται σε θέματα εργαζομένων, κυρίως στην διασφάλιση της δουλειάς τους, των δικαιωμάτων τους, των απαιτήσεων που έχουν μέχρι σήμερα, γιατί είναι πάρα πολλά τα δεδουλευμένα τα οποία χρωστάνε στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι έχουν βέβαια προηγούμενη πείρα από αλλαγή ιδιοκτήτη, όπως έγινε στη Σύρο. Είναι ανήσυχοι. Η κυβέρνηση έχει ευθύνες για τις εξελίξεις και πιστεύουμε ότι θα πάρει εδώ μέτρα, θα πάρουν μέτρα οι εργαζόμενοι να αγωνιστούν και πρέπει να αγωνιστούν σκληρά για να μπορέσουν να πετύχουν τη δουλειά με δικαιώματα. Η θέση του ΚΚΕ για την ναυπηγική βιομηχανία κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Έχουμε ψηφίσει κατά στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίσουμε και σε αυτό το νομοσχέδιο κατά για όλους τους λόγους που αναπτύξαμε παραπάνω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.